θα πάμε σε ένα θέμα έτσι που είναι ξεχωριστό. Μια συγκινητική διάσωση γήπα στα Δαμάνια στο Ηράκλειο. Βρέθηκε τραυματισμένος ένας άνθρωπος, τον περιέθαλψε, τον έσωσε. Πάμε στον κύριο Αβραάμ Κουλτζή. Ξέρετε, είναι πολλά τα περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δυσάρεστα περιστατικά με επίκεντρο θανατώσεις ζώων, σπάνιων ζώων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Να και ένα λαμπρό παράδειγμα, ένα φωτεινό παράδειγμα. Ο κύριος Αβραάμ Κουλτζής είναι πρόεδρος των Δαμανίων νομού Ηρακλείου. Κύριε Κουλτζή, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας λίγο την ιστορία με τον γήπα. Πώς ξεκίνησε, εσείς τον βρήκατε? Ναι, αυτός είναι ένας γήπας ο οποίος είναι μικρούλης, έτσι τον ονόμασα εγώ, και είναι πραγματικά μικρός. Τον βρήκα δίπλα στο φράγμα, τραυματισμένο βέβαια, στο φτερό και στο πόδι. Ναι. Το οποίο, εντάξει, εγώ πήγα και τον έφερα με τα χεράκια μου, τον έφερα στο χωριό, στο σπίτι μου, το οποίο του έδωσα τις πρώτες βοήθειες. Ναι. Εντάξει. Μετά με τα κρεατάκια του, με το νεράκι του, με τα 20 μέρες, με τα 19 μέρες, είπα να τον αφήσω. Να φύγει ρε παιδί μου, γιατί εντάξει. Νόμιζα εγώ ότι είναι εντάξει τώρα, έτοιμο να πετάξει. Τον άφησα και σε 2 μέρες ξαναγύρισε πάλι πίσω. Δηλαδή μισό λεπτό, αφήσατε ένα γήπα ελεύθερο, τον είχατε περιθάλψει, τον είχατε φροντίσει. Τον αφήσατε ελεύθερο και αυτός ξαναγύρισε πάλι πίσω. Και ξαναγύρισε πίσω και αυτή τη στιγμή πάλι βρίσκεται στην αυλή μου. Και το ταΐζω πάλι μέχρι να φύγει. Μάλιστα, εντάξει, εγώ την απορία. Και μόλις με δει, τρέχει κοντά, το ταΐζω βέβαια με κρέατα καθαρά και περιμένω να φύγει. Δεν φεύγει. Τι να πω, αυτό να το βλέπουν όλοι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να θανατώσουν αυτά τα πανέμορφα πτηνά. Είναι κρίμα, κρίμας είναι, κρίμας. Για αυτά τα ζώα είναι πανέμορφα, πανέμορφα ζώα και δεν πρέπει, ειδικά στους κυνηγούς, πρέπει να το πούμε αυτό, να προσέχουν πάρα πολύ. Κύριε Κουλτζή, αρχικά ήταν τραυματισμένος ο μικρός γήπας. Ναι, στο πόδι, ναι. Είχε σκάει. Ξέρεις, από κυνηγητικό όπλο, είχε σκάει και στο φτερό και στο πόδι. Ναι, ναι. Το οποίο καθαρίστηκε και έγινε καλά. Μάλιστα, έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον ειδικό να του μιλήσετε για το γήπα, με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Φαίνεται ότι είστε ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος άνθρωπος. Ναι, παλιότερα έτυχε πάλι η ίδια περίπτωση. Κάλεσα τους ειδικούς, ήρθανε και το πήρανε. Ναι. Και εντάξει, αλλά αυτόν εδώ πέρα θέλω να το κρατήσω εδώ, να παραμείνει στον τόπο του, εδώ, στα βουνά τα δικά μας. Έχει αποφασίσει, μου φαίνεται, ο γήπας που θέλει να βρίσκεται. Ναι, και είναι αυτό το δέσιμο, αρέσει. Δημιουργείται και ένα δέσιμο, σωστά. Βέβαια, το αρέσει. Αυτή τη στιγμή είναι στο μπαλκόνι μου. Δηλαδή, αν γυρίσετε την μπαλκόνι, κάμερα, δεν ξέρω που βρίσκεστε τώρα, αν είστε κοντά στο σπίτι. Είναι νύχτα. Είμαι εγώ, είμαι βέβαια στο μπαλκόνι, αλλά εκεί που είναι νύχτα. Α, είναι νύχτα. Δεν θα το δείτε. Αν ήταν μέρα, θα γύριζα την κάμερα να το βλέπατε. Δηλαδή, φεύγει, πετάει και επιστρέφει πάλι. Πετάει μερικά μέτρα. Όχι, πετάει κανονικά. Κανονικά. Γιατί πετάει, ας πούμε, μέχρι και 500 μέτρα. Και ξαναγυρίζει πάλι. Και ξαναγυρίζει πίσω. Τη στιγμή που το αφήσατε ελεύθερο την πρώτη φορά, έφυγε, χάθηκε από το βλέμμα σας, από την οπτική σας επαφή. Επειδή εγώ κάλεσα και κάτι παιδάκια από εδώ χωριανάκια να το δούνε από κοντά πώς πετάει, εντάξει, την αρχή δεν ήθελε να φύγει. Και τα άφησα εγώ σε ένα μεγάλο χώρο που έχω. Μιλάμε για ένα στρέμμα χωράς. Και έφυγε, εξαφανίστηκε. Και έφυγε την πρώτη μέρα και ξαναγύρισε την άλλη. Και ξαναγύρισε την άλλη, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή είναι πάλι εδώ κοντά στο σπίτι το δικό μου. Κύριε Κουλτζή, τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, σας αξίζουν συγχαρητήρια. Δεν ξέρω, είχατε επαφή με άλλα ζωάκια, ήσασταν φιλόζωος, δηλαδή. Ναι, πάντα μου αρέσουν τα ζώα, πάντα. Από μικρό παιδί έχω αυτή την ευαισθησία, όλα, οτιδήποτε. Τα υγάτες, τα σκυλάκια, τα πάντα. Μάλιστα. Τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Και ειδικά στο φράγμα που έχουμε εδώ πέρα ένα
μια δεξαμενή που έχουμε πάρα πολύ όμορφη. Να έρθείτε να τη δείτε και από κοντά. Ναι. Έχουμε διάφορα, έχουμε πάπιες, σχοινές και έχουμε πάρα πολλά πουλιά. Και αγοράζω με τα στουβάλια καλαμπόκια, έτσι το καλαμπόκι ας πούμε, και πάω και τα ταΐζω. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, δεν ξέρω, η φυσιογνωμία και το περιεχόμενο όλων όσων αναφέρει ο κύριος Κουλτζής είναι ένα γερό μάθημα, ένα χειρό μάθημα για όλους εμάς και για όλους αυτούς βέβαια που μπαίνουν στη διαδικασία να θανατώσουν, να βασανίσουν ζωάκια. Να σας ευχαριστήσω, ήταν χαρά μας σας φιλοξενήσαμε κύριε Κουλτζή. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά, να είστε πάντα υγιείς. Γεια σας.